Κύριε Πρόεδρε, το νομοσχέδιο για τους πληστηριασμούς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το νόμο που η πλειοψηφία της Βουλής μόλις ψήφισε. Δηλαδή με το νόμο περί φορολογίας ακινήτων, εξάλλου είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Λαζαρίδης αναγκάστηκε να αναφερθεί και αυτός και στα δύο. Αν διαβάσετε τους δύο νόμους μαζί, θα καταλάβετε ότι με τον έναν υπερφορολογεί τα ακίνητα και με τον άλλον ανοίγει το δρόμο για τη δίμευσή τους. Γιατί εφέτος, εκτός των οικοπαίδων και αγροτεμαρχείων που προσθέσατε στη φορολόγη και φορολογείτε, φορολογείται και το υπόλοιπο δόμι στο οικόπεδο κάθε χτισμένου σπιτιού. Τι σημαίνει αυτό? Όλα τα σπίτια στην επαρχία, τα διατηρητέα, όλα τα σπίτια σε παραδοσιακούς οικισμούς, κάθε μικρή πολυκατοικία που δεν εξάντλησε το συντελεστή δόμησης, φορολογείται. Δηλαδή το κάθε ακίνητο διαφορολογείται δύο φορές. Αυτό είναι το νέο success story της φορολογίας, το οποίο βέβαια έχει κοντά ποδάρια και θα αποδειχθεί πολύ γρήγορα, το οποίο κρύβεται επιμελώς και το οποίο όταν λέτε το καταπληκτικό θα πληρώσετε το 75% λιγότερο φορολογία του ελληνικού λαού. Κάτι δηλαδή σαν πρωτογενές πλεώνασμα. Προϋπολογίζονται 3,8 δις έσοδα από τη φορολογία ακινήτων, λέτε ότι θα εισπράξετε 2,6 δις, διαφορά 1,2 δις. Σε πόσα ακίνητα λοιπόν, εσείς που ξέρετε τις καλές αριθμητικές, αντιστοιχούν αυτά τα 1,2 δις που θα μείνουν ακάλυπτα και άρα θα αξιωθούν μέσω της κατοικίας? 3 χρόνια τώρα προστατεύεται η πρώτη κατοικία από τους πληστηριασμούς λόγω κρίσης. Δεν έτσι? Τι άλλαξε? Το 2013 ήταν το χειρότερο έτος. Οι αποταμιεύσεις του λαού στις τράπεζες τελείωσαν και το ξέρετε καλά. Η μόνη αποταμίευση που του έμεινε είναι το σπίτι του. Το σπίτι των γονιών του, των παιδιών του, το σπίτι του. Εξάλλου, σε αυτά πάντα αποταμίευε ο ελληνικός λαός. Το σπίτι του αποταμίευε και όχι στις τράπεζες. Το είπε και ο Αλέξης ο Τσίπρας. Αυτό το νομοσχέδιο αφορά αποκλειστικά κόκκινα δάνεια και εξαιρεί χρέη προς εφορία και κράτος, για τα οποία δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Η δική μας τροπολογία που αρνείστε τα προστάτευε και αυτά. Το προηγούμενο καθεστώς το οποίο έρεται προστάτευε 8 στις 10 κατοικίες. Πόσες προστατεύετε με αυτό εδώ? Απαντήστε μας, αφού ξέρετε όλα τα νούμερα. Είναι ψευδές ότι το κάνετε για να πληρώσουν οι μπαταχτσίδες. Η καμπύλη των κόκκινων δανείων είναι ομόλογη της καμπύλης της ανεργίας, αν τις δείτε μαζί. Για πείτε μας τι ποσοστό κόκκινων δανείων υπήρχε προ-κρίσης. Τι ποσοστό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό χώρο. Ήταν οι Έλληνες πράγματι που δεν πλήρωναν? Ψευδές. Αλίμονο, δεν μπορείτε να ανακαλύψουν οι τράπεζες ποιος έχει χρήματα και δεν πληρώνει? Δηλαδή ποιος μπορεί να το ακούσει αυτό και να το πιστέψει? Είναι ψευδές επίσης ότι το κάνετε για να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά στους μικροεπιχειρηματίες. Εσείς εξοντώσατε τους μικροεπιχειρηματίες, εμπόρους, βιοτέχνες και σήμερα τους απειλείτε με κατασχέσεις όταν 246.500 επιχειρηματίες, δύο δηλαδή στους τρεις μικρομεσαίοι, οφείλουν πάνω από 5.000 ευρώ στον ΟΑΕ, δεν μπορούν να τα πληρώσουν και απειλούνται με κατασχέσεις πρώτης κατοικίας και τους λέτε να πληρώσουν το 30% της τελευταίας δόσης δανείου όταν χρωστούν 6 δις στον ΟΑΕ και τα 1,2 εκατομμύρια μικρομεσαίοι και οικογένειές τους δεν έχουν φαρμακευτική, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι τράπεζες, αν δεν κάνω λάθος κύριε Υπουργέ, πήρανε 240 δις, τα οποία συμποσούνται στο αβίωτο χρέος που πληρώνει ο ελληνικός λαός, ο οποίος χρηματοδότησε την ανακεφαλαιοποίησή τους και τις επισφάλειές τους. Και το 80% του κεφαλαίου τους είναι πλέον κρατικό. Και μετά μας λέτε ότι εξαιτίας των κόκκινων δανείων δεν χρηματοδοτείται η αγορά. Δεν πρόκειται λοιπόν για τα κόκκινα δάνεια.
Αυτό που θεσπίζεται σήμερα δεν αφορά μόνο αυτούς που πήραν δάνεια. Αφορά το σύλλογο του ελληνικού λαού που έχει χρέη. Όχι δάνεια, χρέη. Λίγο, κύριε Πρόεδρε. Αυτοί κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους, τη μόνη αποταμίευση που τους έμεινε. Και το ξέρουν οι βουλευτές της συγκυβέρνησης, το ξέρουν καλά αυτό. Γιατί οι Έλληνες, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους, που σας αρέσει να μας συγκρίνετε, εδώ έχουν μια μεγάλη ιδιαιτερότητα, την είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, είναι το 80% της ιδιοκατοίκησης, ένα νούμερο συγκλονιστικό το οποίο έχει προκύψει από το ότι όλη η οικογένεια δούλευε μαζί και αποταμίευε και από τον θεσμό της αντιπαροχής. Δεν έπαιρναν οι Έλληνες δάνεια μέχρι το 2000, άρα η μεγάλη αυτή συντριπτική πλειοψηφία των ακινήτων δεν είναι από δάνεια. Είναι από τις αποταμιεύσεις του ελληνικού λαού. Αυτό δεν υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Ο Ευρωπαίος πάντα δανείζεται και δανείζεται έτσι ώστε να αντιστοιχεί το δάνειό του με έναν υποτιθέμενο νίκη. Τα χρήματα τους λοιπόν τα επένδυαν στην οικοδομή και όπως ξέρετε πολύ καλά, με την κρίση η οικοδομή που εξαιτίας αυτού του γεγονότος ήταν η ατμομηχανή της οικονομίας κατέρευσε. Σε αυτή τη μεγάλη ιδιωτική ακίνητη περιουσία που δεν ξέρουμε πόσο αποτιμάται σήμερα, ακούμε ότι αποτιμάται από 200 δις και άνω, ένα τρεις λέει ο κύριος Βενιζέλος, αν είναι αξιόπιστος. Να μας πείτε εσείς πόσο την αξιοποιείτε, πόσο την εκτιμάτε την ακίνητη περιουσία του ελληνικού λαού. Σε αυτήν λοιπόν θέλει να βάλει χέρι το ξένο μεγάλο κεφάλαιο μέσω της Τρόικας. Σε αυτό συνεργείται. Στο ξεπούλημα προνομιούχων ακινήτων ολοκλήρου της Ευρώπης. Αυτά είναι τα πιο προνομιούχα ακίνητα. Τα σπίτια στα χωριά, στα νησιά, στις πόλεις, στους παραδοσιακούς οικισμούς. Αυτά που φορολογείται, όπως είπα πριν, δύο φορές. Κάθε πληστηριασμός κατοικίας που θα γίνεται σημαίνει συγχρόνως και μείωση της αξίας των υπολείπων ακινήτων. Δηλαδή εσείς με αυτό που ξεκινάτε σήμερα μειώνετε de facto την πραγματική αξία των ακινήτων του ελληνικού λαού. Το μεγάλο ξένο κεφάλαιο δεν μπορεί να μπει στην ελληνική κτηματαγορά για δύο λόγους, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η μεγάλη φάμπρικα που ξεκινάτε σήμερα. Ολοκληρώνετε παρακαλώ. Τελειώνω. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Λαζαρίδης μιλάει για 9 λεπτά. Αλίμον, λοιπόν, αν μιλάτε κι εσείς ως ο κύριος Λαζαρίδης. Σωστά. Λοιπόν, πρώτον, γιατί επί της ουσίας όλη η ιστορία είναι να βάλετε χέρι στο μεγάλο, να βάλει το ξένο κεφάλαιο να μπει στην αγορά, την κτηματαγορά, την ελληνική, που δεν μπορεί να μπει για δύο λόγους, όπως είπα. Ο ένας είναι γιατί είναι διεσπαρμένη και δεν είναι στα χέρια λίγων landowners και τα λοιπά όπως όλο τον κόσμο. Και ο δεύτερος είναι γιατί θέλουν να την πάρουν σε εξευτελιστικές τιμές. Γι' αυτό οδηγείται τα πράγματα στα distress funds. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, είναι φαινόμενο παγκόσμιο η τεχνητή ανάπτυξη της κτηματαγοράς μέσω του δανεισμού. Αυτή εξασφάλισε τα τελευταία 20 χρόνια μια νέα αναδιανομή υπέρ του κεφαλαίου μέσω του εκτεταμένου δανεισμού ως εργαλείο αναθέρμανσης αγοράς, εγκλωβίζοντας τα εισοδήματα και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. 40% του ΑΕΠ έχει επενδυθεί τα τελευταία χρόνια στην κτηματαγορά. Τι σημαίνει αυτό? Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν μπορεί να μπει το ξένο κεφάλαιο στην κτηματαγορά. Αυτό εγκαινιάζεται σήμερα. Όμως, να ξέρετε ότι πρώτον θα ενημερωθεί ο ελληνικός λαός, ήδη έχει ενημερωθεί και οργανώνεται. Δεν πρόκειται να σας αφήσουμε να πληστηριάσετε ούτε μία κατοικία. Σας το υποσχόμαστε.